Κατήχηση και λειτουργική της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Για να μετέχουμε στη λογική λατρεία του Τριαδικού Θεού, εν ενή στόματι και μια καρδία. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και ακούτε την εκπομπή «Κατήχηση και λειτουργική της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας», που επιμελείται και παρουσιάζει ο διάκονος πατήρ Ορέστης Τσάνταλης. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Η Ορθόδοξη Πίστη, Λατρεία και Ζωή» του πατρός Γρηγορίου και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο «Η Πίστη της Εκκλησίας». Το κεφάλαιο «Η Θεία Οικονομία» χωρίζεται στα εξής επιμέρους κομμάτια. Ο σκοπός της Θείας Οικονομίας, η σάρκωση του Λόγου του Θεού, η φανέρωση της αγάπης του Τριαδικού Θεού, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού, η περιτομή Του, η υπαπαντή, η βάπτιση και η μεταμόρφωση. Σήμερα θα διαβάσουμε για τα άχραντα πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό που χρειαζόταν ο άνθρωπος για να θεραπευθεί, το πρόσφερε η αγάπη του Θεού. Έδωσε τον μονογενή του Υιό στον νεκρωμένο κόσμο για να έρθει εκ νέου η ζωή. Όχι πως δεν μπορούσε να μας λυτρώσει με άλλο τρόπο, αλλά έτσι μας δίδαξε την υπερβολική αγάπη Του. Μας τράβηξε κοντά Του με τον θάνατο του μονογενούς Υιού Του. Και αν είχε κάτι πολυτιμότερο από Αυτόν, θα το έδινε για χάρη μας, για να επιστρέψει το γένος μας κοντά Του. Τα πάθη του Κυρίου και η Σταύρωση είναι η φανέρωση της αγάπης Του για μας. Η πληγή της αμαρτίας του ανθρώπου ήταν ολοσώματη και για την θεραπεία χρειάστηκε να γίνει άνθρωπος ο Χριστός και να σταυρωθεί. Χρειάστηκε να σαρκωθεί ο Θεός και να αποθάνει. Η άκρα αγάπη του Κυρίου για μας τον οδήγησε στην άκρα ταπείνωση και υπακοή στο θείο θέλημα που είναι η σωτηρία του ανθρώπου.
Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ολόκληρο το Άγιο Σώμα του υπέμεινε για μας, η κεφαλή το ακάνθινο στεφάνι, το Άγιο του πρόσωπο τους εμπτισμούς, εις οι αγώνες τα ραπίσματα, το στόμα το ξύδι, τα αφιά της ύβρης και βλασφημίες, η πλάτη το φραγγέλιο, η πλευρά τη λόγχη, τα χέρια και τα πόδια τα καρφιά. Τέλος, ο Κύριος εκουσίως υπέμεινε τον οδυνηρό θάνατο και την ταφή. Υπομένοντας όλα αυτά, ο Χριστός χάρισε στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Εξαιτίας της αμαρτίας, ο Αδάμ χρωστούσε και κατεχόταν από τον διάβολο, αλλά δεν είχε να πληρώσει το χρέος. Ο Χριστός δεν όφιλε, αλλά μπορούσε να καταθέσει το χρέος. Ήλθε λοιπόν ο Χριστός και με τον θάνατό του πλήρωσε αντί για αυτόν που ήταν εχμάλωτος του διαβόλου για να τον ελευθερώσει. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ, ψάλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο Άδης δέχτηκε μέσα του τον χορηγό της ζωής και η δύναμή του παρέλυσε και οι νεκροί ελευθερώθηκαν. Ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη διότι έπρεπε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και σε όσους βρισκόταν ήδη εκεί. Έπρεπε να φανερωθεί και σε αυτούς η Θεία Οικονομία, να τους δοθεί η ελευθερία από την δουλεία των δαιμόνων και οι επαγγελίες για τα μελλοντικά αγαθά. Όσοι πίστευσαν στον Χριστό, είτε ζώντες είτε και κοιμημένοι, δέχθηκαν από Αυτόν την Ανάσταση της ψυχής τους. Κάθε πιστός ψάλλει στον Χριστό, «Εσταυρώθης διεμέ, η ναεμή πηγάσεις την άφεσιν, εκεντήθης την πλευράν, η να κρουνού ζωής αναβλήσεις μη». Διότι το πάθος του είναι δική μας απάθεια, ο θάνατός του είναι η δική μας αθανασία, τα δάκρυά του η δική μας χαρά και η ταφή του είναι η δική μας Ανάσταση. Η Ανάσταση του Χριστού. Την τρίτη ημέρα μετά την ταφή του ο Χριστός, ο Θεός αληθινός, αναστήθηκε εκ νεκρών και όλος ο κόσμος φωτίζεται από το φως του Αναστάντος. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός,
ουρανός δε και γη και τα καταχθόνια. Ο Ιερός Χρυσόστομος πανηγυρίζει την ημέρα του Πάσχα. Σήμερα ο Κύριος μας, αφού έστησε το τρόπαιο της νίκης κατά του θανάτου, μας χάρισε με την Ανάστασή Του τον δρόμο για την σωτηρία, διότι αναστήθηκε και ανέστησε μαζί Του την Οικουμένη. Με την Ανάσταση του Κυρίου, όσοι πιστεύουμε σε Αυτόν και φυλάσσουμε τις εντολές Του, δεν πηγαίνουμε πλέον μετά θάνατον στον σκοτεινό άδη, όπως παλαιά οι δίκαιοι, αλλά απέρχονται οι ψυχές μας στις ουράνιες και φωτεινές κατοικίες και απολαμβάνουν την μερική απόλαυση. Εκεί αναμένουν να λάβουν και το τέλειο της μακαριότητος μετά την εκ νεκρών Ανάσταση. Ο Χριστός με τον θάνατό Του νέκρωσε τον θάνατο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας. Γι' αυτό την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού εορτάζουμε την απαρχή της αιωνίου ζωής. Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν, και σκυρτώντες συμνούμε των αίτιων. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, εξηγεί πώς μπορούμε να ζήσουμε από τούτη τη ζωή το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Χριστός, αφού σταυρώθηκε, κατέβηκε στα έγκατα του Άδη. Όπως λοιπόν Αυτός, ανεβαίνοντας από τον Άδη, ενώθηκε με το άχραντο σώμα Του και αμέσως αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι συμβαίνει και σε μας, όταν βγαίνουμε από τον κόσμο της αμαρτίας και εισερχόμαστε με τη μίμηση των παθημάτων του Χριστού στο μνήμα της ταπεινώσεως και μετανοίας. Τότε ο ίδιος ο Χριστός, κατεβαίνοντας από τον ουρανό, εισέρχεται σαν σε τάφο στο σώμα μας και αφού ενωθεί με τις ψυχές μας, τις ανασταίνει. Και τότε αξιώνει Αυτόν που με τέτοιο τρόπο αναστήθηκε μαζί με τον Χριστό να βλέπει την δόξα της μυστικής Αναστάσεως Του. Η Ανάσταση του Χριστού είναι γεγονός το οποίο ζούμε εμπειρικά. Γι' αυτό η Εκκλησία μας προτρέπει να προσκυνήσουμε τον Αναστάντα. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν. Η ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη του Χριστού 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του είναι η άνοδος στον ουρανό της ανθρώπινης φύσεως. Μετά από το γεγονός αυτό, ο ουρανός γίνεται βατός για τον άνθρωπο που ζει κατά Θεόν. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όπως ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε στη γη, όχι μεταβαίνοντας τοπικά, αλλά κατά συγκατάβαση, έτσι επανέρχεται πάλι, όχι με μετάβαση της θεότητος, αλλά ενθρονίζοντας στον ουρανό την ανθρώπινη φύση μας, που ανέλαβε με την σάρκωσή Του. Ο Χριστός, αφού πήρε ό,τι εκλεκτότερο από το ανθρώπινο γένος, δηλαδή την δική Του ανθρώπινη φύση, το προσέφερε στον Θεό Πατέρα και με αυτή την προσφορά Του ο Χριστός έκανε να ευλογηθεί το ανθρώπινο γένος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν ο Θεός Πατέρας δέχθηκε την προσφορά του Υιού, τόσο πολύ θαύμασε το δώρο
και για την αξία του προσφέροντος και για το άμωμο της προσφοράς, ώστε το δέχτηκε στα χέρια του, το τοποθέτησε κοντά του και του είπε «Κάθισε στα δεξιά μου». «Σε ποια φύση», είπε ο Θεός, «κάθισε στα δεξιά μου»? «Σε εκείνη που είχε ακούσει τον λόγο, χώμα είσαι και στο χώμα θα γυρίσεις». Βλέπε πού βρισκόταν ο άνθρωπος και πού ανέβηκε. Δεν υπήρχε κατώτερο σημείο να κατεβεί από εκεί που κατέβηκε, ούτε πάλι υψηλότερο να ανεβεί από εκεί που τον ανέβασε ο Χριστός. Αυτόν τον αγαθόν θεμέλιο είναι η μέρα της αναλήψεως. Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει, όλος ο σκοπός της Θείας Οικονομίας ήταν να μας ανεβάσει στον ουρανό, διότι εκεί είναι η αληθινή σωτηρία μας και εκεί πρόκειται να απολαμβάνουμε την γλυκύτατη θεωρία του Παμφίλτα του Δεσπότου μας. Πρέπει όμως να καταβάλουμε κόπο για να ανεβούμε στον ουρανό. Αν δεν απορρίψουμε κάθε φιλιδονία, κάθε φιλοδοξία, κάθε φιλαργυρία και γενικά κάθε προσκόλληση της παρούσης ζωής, δεν μπορούμε να αναλυφθούμε στον ουρανό. Εάν όμως αγωνιζόμαστε να τα απορρίψουμε όλα αυτά, ο Χριστός που βρίσκεται στον ουρανό θα μας ελκύσει κοντά Του με την παντοδύναμη χάρη Του. Κάθοδος του παρακλήτου πνεύματος. Ο Χριστός είχε προετοιμάσει τους μαθητάς του στο μυστικό δείπνο για την κάθοδο του παρακλήτου. Θα παρακαλέσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητο δώσει ημίν ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας. Με τα λόγια αυτά ο Χριστός ονόμασε παράκλητο τον εαυτό του και το Άγιο Πνεύμα. Παράκλητος σημαίνει παρηγορητής, πρεσβευτής. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι παρηγορητής των ανθρώπων και πρεσβευτής στον ουράνιο Πατέρα υπέρ των αγωνιζομένων πιστών. Ο Χριστός, μιλώντας στους μαθητάς για το Πανάγιο Πνεύμα, συνέδεσε την αποστολή του παρακλήτου στην Εκκλησία με το δικό του έργο. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ο Πατήρ θα στείλει στο όνομά μου, αυτό θα σας τα διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι ο διδάσκαλος των πιστών και η διδαχή του είναι ταυτόσιμη με τη διδαχή του Χριστού. Με την χάρη του Αγίου Πνεύματος κατανοούμε την διδαχή του Χριστού.
Αυτό είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι ο οδηγός του πιστού προς την αλήθεια, δηλαδή προς τον Χριστό. Η υπόσχεση του Χριστού για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος εκπληρώθηκε 10 ημέρες μετά την ανάληψή του. Οι μαθητές του Χριστού και η υπεραγία Θεοτόκος μαζί, με μερικούς πιστούς, συνολικά 120 άτομα, βρισκόταν προσευχόμενοι στο υπερό, όπου έγινε το μυστικό δείπνο. Ξαφνικά ήλθε βοή από τον ουρανό σαν δυνατός άνεμος και εμφανίστηκαν πύρινες γλώσσες να διαμοιράζονται σε αυτούς και γέμισαν όλοι από Πνεύμα Άγιο. Η πνοή του παρακλήτου πνεύματος μετέτρεψε το υπερό σε μία πνευματική κολυμβήθρα στην οποία βαπτίστηκαν οι μαθητές. Η κάθοδος του παρακλήτου έγινε στο υπερό, δηλαδή σε τόπο ψηλό, για να δειχθεί ότι πρέπει αφενός να κατέλθει κάπως ο Θεός προς εμάς, αφετέρου να ανεβούμε εμείς και έτσι να επιτευχθεί η κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται με μορφή πυρήνων γλωσσών εξαιτίας της συγγενείας με τον Λόγο του Θεού και διότι το Άγιο Πνεύμα ως Θεός είναι πυρ. Ο διαμερισμός των γλωσσών δείχνει την ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Εκκλησία τα πάντα είναι δωρεά του Παρακλήτου. Δια του Αγίου Πνεύματος έγινε η άνοδος στην Βασιλεία των Ουρανών, η επάνωδος στην Θεία Υιοθεσία. Πήραμε το θάρρος να ονομάζουμε Πατέρα μας τον Θεό. Δια του Αγίου Πνεύματος αξιωθήκαμε να γίνουμε κοινωνή της χάριτος του Χριστού, να είμαστε τέκνα φωτός, να μετέχουμε στην αιώνια δόξα και με έναν λόγο να έχουμε με αυθονία κάθε ευλογία τόσο στην παρούσα όσο και στην μέλλουσα ζωή. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας ο Χριστός το ενήργησε εν Αγίω Πνεύματι. Με την χάρη του Αγίου Πνεύματος ολοκληρώθηκαν οι σωτηριώδεις ενέργειες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για τον άνθρωπο από τον Μεγάλο Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Η Πεντηκοστή είναι η έσχατη και μεγάλη και σωτήριος ημέρα του μυστηρίου της Τριαδικής Θείας Οικονομίας. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος αποτελεί την επισφράγηση της συμφιλιώσεως Θεού και ανθρώπων, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η αποστολή του Αγίου Πνεύματος ήταν η απόδειξη της συμφιλιώσεως. Ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος σαρκοφόρος για να γίνει ο άνθρωπος εκ νέου πνευματοφόρος. Γι' αυτό ο Υιός και Λόγος του Πατρός έγινε τέλειος άνθρωπος, ώστε οι άνθρωποι αφού ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα να γίνουν ένα πνεύμα. Αυτός λοιπόν είναι Θεός σαρκοφόρος και εμείς άνθρωποι πνευματοφόροι. Αμήν.
Υπεραγία Θεοτόκος. Η Παναγία στην Θεία Οικονομία. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως προσφέρει στον άνθρωπο την σωτηρία και την θέωση. Δεν είναι όμως δυνατόν να μιλήσει κάποιος για το μυστήριο αυτό χωρίς να υμνήσει την παστάδα όπου συντελέστηκε αυτός ο γάμος, ο μυστικός του Θεού, με την ανθρώπινη φύση. Η αίσθηση του μεγαλείου της Μητέρας του Θεού και η ευγνωμοσύνη προς την ευεργέτιδα όλης της ανθρωπίνης φύσεως παρακινούν κάθε πιστό να προσφέρει στέφανο εγκομείων σε αυτήν με χέρι τρεμάμενο και ψυχή γεμάτη πόθο. Πολλά είναι τα ονόματα με τα οποία εγκομιάζουμε την Παναγία, αλλά η κύρια ονομασία της είναι Θεοτόκος, διότι αυτό το όνομα εκφράζει ολόκληρο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εάν εκείνη που γέννησε είναι Θεοτόκος, οπωσδήποτε είναι Θεός αυτός που γεννήθηκε από αυτήν, αλλά οπωσδήποτε είναι και άνθρωπος, διότι πώς θα μπορούσε να γεννηθεί από γυναίκα ο προαιώνιος Θεός αν δεν είχε γίνει άνθρωπος. Αποδίδοντας την ονομασία Θεοτόκος στην Παναγία, κηρύττουμε ορθόδοξα το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Η Υπεραγία Θεοτόκος, όπως έγινε κατά σάρκα μητέρα του σαρκοθέντος Θεού, έτσι έγινε και κατά χάριν μητέρα όλων των θεοθέντων, δι' αυτής χριστιανών. Γι' αυτό κάθε χριστιανός υμνεί με οικεί ευγνωμοσύνη εκείνην που το μεν Θεό κατέστησε Υιό ανθρώπου, τους δε ανθρώπους Υιούς Θεού. Θείας γεγόναμεν κοινωνή φύσεως δια σου υπάρθαινε, Θεόν γαριμήν σε σαρκωμένον έτεκες, διό καταχρέωσε πάντες ευσεβώς μεγαλύνομεν. Το χρέος του ανθρωπίνου γένους προς την Υπεραγία Θεοτόκο δεν θα εξοφληθεί ποτέ ολόκληρο, διότι και οι δωρεές της είναι συνεχείς και ανεξάντλητες, όπως ο Υιός του Θεού λαμβάνει τη δική μας φύση διαμέσου της μητέρας του, έτσι και εμείς λαμβάνουμε την θέωση από εκείνον διαμέσου αυτής. Γι' αυτό, κατά τους Θεοφόρους Πατέρας, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι μόνη αυτή το σύνορο της κτιστής και ακτής του φύσεως. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό παρά μόνον διαμέσου αυτής και του Μεσίτου που γεννήθηκε από αυτήν, και καμία από τις δωρεές του Θεού δεν μπορεί να δοθεί σε αγγέλους και ανθρώπους παρά μόνον διαμέσου αυτής. Με την διακονία της στη Θεία Οικονομία η Κυρία Θεοτόκος ευεργέτησε ολόκληρη την δημιουργία. Ο ουρανός και η γη, οι άνθρωποι και οι άγγελοι δέχθηκαν τη θεομητορική ευλογία. Η Παρθένος έδωσε στους αγγέλους την δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από πριν και καθαρότεροι, να γνωρίσουν καλύτερα την αγαθότητα και την σοφία του Θεού. Με τον τρόπο αυτό η Παρθένος δημιούργησε ουρανών κενών και γη κενήν, ή μάλλον αυτή η ίδια είναι η κενή γη και ο κενός ουρανός. Όπως η σάρκωση του Θεού Λόγου υπήρξε ο θείος σκοπός για χάρη του οποίου έγιναν τα πάντα, έτσι και η Υπεραγία Θεοτόκος, ο διάκονος του μυστηρίου αυτού, υπήρξε ο σκοπός για τον οποίο έγινε όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος. Η Κυρία Θεοτόκος είναι η βάση του κηρύγματος των προφητών, είναι η αρχή των Αποστόλων, το στήριγμα των μαρτύρων, το θεμέλιο των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των ανθρώπων στη γη, η αγαλίαση των αγγέλων στον ουρανό, το στολίδι όλης της κτίσεως με την υποταγή της στην Βουλή του Θεού, η αϋπάρθενος αξιώθηκε να γίνει τροφός του κτίστου της και ο Υιός της, ανταποδίδοντας το χρέος, της έδωσε την χάρη να γίνει τροφός κάθε νοερής και λογικής φύσεως αγγέλων και ανθρώπων, διότι την αξίωσε να τους παρέχει πλουσιοπάροχα ως τροφή και μυστική εφροσύνη τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
Ας αναφερθούμε στα κυριότερα γεγονότα της ζωής της Θεοτόκου, όπως τα εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία. Η γέννηση της Θεοτόκου. Ο Χριστός, για να προετοιμάσει το μυστήριο της σαρκώσεώς Του, διάλεγε από κάθε γενεά τους αγιωτέρους ως κατά σάρκα προγόνους Του, μέχρι ότου έφτασε στους δικαίους θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Σε αυτούς συγκεντρώθηκε η αγιότητα όλων των προπατώρων και γι' αυτό ευδόκησε να γεννηθεί από αυτούς η κατά σάρκα μητέρα Του. Αυτό αναφέρει και η υμνολογία της Εκκλησίας. Υπερτέραν έχονται ζωήν, δίουτε λαμπρότητα, πάντων ομού γεννητόρων γεγόνατε, γηγενών υπέρτερη, την ακύρα των παρθένων ως γεννήσαντες και Θεού Πατέρες όντως διατάφτης χρηματίσαντες. Οι Άγιοι Θεοπάτορες για πολλά χρόνια παρέμειναν άτεκνοι και για τον λόγο αυτό στράφηκαν με πολύ πόνο προς τον Παντοδύναμο Θεό και η θερμή προσευχή τους δεν έμεινε άκαρπη. Αξιώθηκαν να γεννήσουν την Παναγία, εκείνη που επρόκειτο να γεννήσει κατά σάρκα τον Υιό του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχολιάζει, προτιμήθηκαν οι άτεκνοι Ιωακήμ και Άννα από τους πολυτέκνους, ώστε από τους πολυαρέτους να γεννηθεί η πανάρετος κόρη και από τους κατεξοχήν σόφρονες η πάναγνη. Η Παρθένος μητέρα γεννήθηκε από στήρα, διότι έπρεπε το μόνο κενόν υπό τον ήλιον, το αποκορύφωμα των θαυμάτων, να προετοιμαστεί με θαύματα. Όσοι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός πανηγυρίζει την εορτή, σήμερα ανοίγουν οι πύλες της Τυρώσεως και εμφανίζεται θεία παρθενική πύλη, από την οποία και δια της οποίας θα εισέλθει ο Θεός στην Οικουμένη. Οι αιώνες συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα καυχηθεί για την γέννησή της. Η χαρά για την γέννηση της Θεοτόκου επεκτείνεται σε ολόκληρη την δημιουργία. Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράν εμήνησε πάση τη Οικουμένη. Η σύλληψη της υπεραγίας Θεοτόκου ήταν αγνή και πανάμωμη, όχι όμως άσπηλη όπως την ονομάζουν οι παπικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Παναγία γεννήθηκε χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Η αιρετική δοξασία περί ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου αλλοιώνει την αγιογραφική διδασκαλία περί του προπατορικού αμαρτήματος, αποχωρίζει την Παναγία από τους Αγίους προγόνους της και αρνείται την ενότητα του ανθρωπίνου γένους. Η παρέμβαση του Θεού έλυσε την στηρότητα της Θεομήτωρος Άννης, αλλά δεν παραμέρισε το έργο της φύσεως. Το φρόνημα της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας είναι ότι η προπατορική αμαρτία μεταδίδεται σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και στην Κυρία μας Θεοτόκου. Η Παναγία λοιπόν, χωρίς να έχει καμία προσωπική αμαρτία, γεννήθηκε και αυτή με το προπατορικό αμάρτημα. Από αυτό την καθάρισε η αγιαστική δύναμη του Αγίου Πνεύματος και την αγίασε κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού. Η είσοδος εις τα Άγια των Αγίων. Μετά την γέννηση και τον απογαλακτισμό της Θεοτόκου, οι Άγιοι Θεοπάτορες έσπευσαν να εκπληρώσουν την προς τον Θεό υπόσχεσή τους, να την αφιερώσουν σε Αυτόν. Οδήγησαν λοιπόν την Παναγία σε ηλικία 3 ετών στο Ιερό του Θεού και την παρέδωσαν στον Αρχιερέα. Η Θεοτόκος από τόσο μικρή ηλικία κατανοούσε τα όσα γίνονταν σε αυτήν και έδειξε ότι δεν οδηγήθηκε στα Άγια των Αγίων από άλλους, αλλά η ίδια εκουσίως με ελεύθερη γνώμη προσήλθε στο Θεό και σαν εκφύσεως να φτερούγιζε από Άγιο έρωτα προς τον Θεό, αναγνώριζε ως αγαπητή και αντάξιά της την είσοδο και κατοικία στα Άγια των Αγίων. Εκεί επιτρεπόταν να εισέλθει μόνον ο αρχιερεύς μία φορά τον χρόνο,
Όμως ο αρχιερεύς με θεία αποκάλυψη πίστηκε να επιτρέψει την είσοδο της Παναγίας σε αυτά, τα οποία ήταν μία προτύπωσή της, και έτσι εισήλθε στα πρόσκαιρα Άγια των Αγίων η παντοτινή Άγια των Αγίων. Εκεί η Παναγία παρέμεινε 12 ολόκληρα χρόνια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με ουράνιο φωτισμό μας απεκάλυψε τον εκεί θαυμαστό βίο της Θεοτόκου. Έργο της ήταν η αδιάλειπτη θεωρία του Θεού. Άγγελοι την διακονούσαν και αγγελικός ήταν ο βίος της. Μέσα στα Άγια των Αγίων η Παναγία άνοιξε με την καθαρή και διάλειπτη προσευχή της έναν καινούριο δρόμο προς τον ουρανό, τον οποίο ο Άγιος ονομάζει νοητής γη. Όλη της η ύπαρξη ήταν αφιερωμένη στον Θεό. Με την Παναγία πολιτεία της όχι μόνο έγινε καθομοίωση Θεού, αλλά και τον Θεό έκανε καθομοίωση ανθρώπου. Όταν η Παναγία έγινε 15 ετών, ο Σόφρον Ιωσήφ, σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας, έλαβε από τον Ζαχαρία προς φύλαξη την Πανάμωμο Παρθένο, ώστε να πραγματοποιηθεί δια αυτής και να διακονηθεί το μέγα μυστήριο της σαρκώσεως του Χριστού. Αφού λοιπόν την παρέλαβε ο Ιωσήφ, ακολούθησε ο Ευαγγελισμός από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Η κοίμηση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος μετά την Ανάσταση του Υιού της, την οποία πρώτη αυτή αξιώθηκε να ειδεί, παρέμεινε για 10 περίπου χρόνια στην οικία του αγαπημένου μαθητού, σύμφωνα με την εντολή του Χριστού στον Σταυρό. Στην κοίμηση της Παναγίας συνάγονται με θαυμαστό τρόπο οι Άγιοι Απόστολοι από κάθε μέρος της γης για να εγκομιάσουν το Θεοδόχο σώμα, το σεμνολόγημα όλης της κτήσεως. Ο ίδιος ο Υιός της είναι αοράτος παρών και αποδίδει στην μητέρα του την αρμόζουσα τιμή. Υποδέχεται στα χέρια του την ιερή ψυχή της που χωρίζεται από το Θεοδόχο σκήνομα και τιμά πρεπόντος αυτήν που ενώ καταφύσιν ως άνθρωπος είναι δούλη του, όμως από ανεξιχνία στη Θεία Φιλανθρωπία την έκανε μητέρα του. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η Βασίλισσα του Ουρανού, γι' αυτό και η Παναγία της Κοίμηση ήταν μία πανήγυρη του ουρανού στην οποία προεξήρχε ο ίδιος ο Χριστός. Ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει: «Απευθυνόμενος στον Χριστό, κατέβα Κύριε, κατέβα για να αποδώσεις την πιτέρα σου που της είσαι τόσο πολύ υποχρεωμένος ό,τι της χρωστάς για την ανατροφή σου. Η πηγή της ζωής μεταφέρεται στην αληθινή ζωή περνώντας από τον θάνατο. Πραγματικά παράδοξο. Πώς να ονομάσουμε το μυστήριο αυτό?» ρωτά ο Όσιος Ιωάννης. «Θανάτο? Αλλά ενώ κατά φυσική ανάγκη η μακαρία ψυχή της Παναγίας χωρίζεται από το Πανάγιο σώμα της και αυτό ενταφιάζεται, όμως δεν παραμένει στον θάνατο και η φθορά δεν το διαλύει. Και τούτο, διότι εκείνης που η Παρθενία παρέμεινε άθικτη όταν γέννησε το Χριστό, εκείνης το σώμα και κατά την μετάσταση φυλάσσεται αδιάλυτο και μετατίθεται σε σκηνή ανώτερη και θεϊκότερη όπου παραμένει αιώνια. Η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι μετάβαση στην ουράνια και αθάνατη ζωή και η μνήμη της κοιμήσεώς της είναι εορτή χαρμόσυνος και πανήγυρης παγκόσμιος. Οι Άγιοι απευθύνονται στην Θεοτόκο. Όλα τα του βίου σου είναι παράδοξα, επιθυμητά και γλυκύτερα υπερμέλη και Κυρίων. Γι' αυτό και εμείς οι δούλοι σου θα ποθούμε και γι' αυτό τον πόθο μας ανταμείβεις πλούσια. Η Κυρία Θεοτόκος είναι ο σύνδεσμος του ουρανού και της γης. Ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Από τον Χριστό την κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας πηγάζει παν δόρημα τέλειον και δια της Θεομήτωρος που είναι ο αφιένας του σώματος η Θεία δωρεά φθάνει στους πιστούς
στα μέλη του σώματος. Η μητέρα του Ιησού, η οποία βαστάζει απευθείας στην κεφαλή τον Χριστό, είναι μεσίτης της κεφαλής και του σώματος της Εκκλησίας και κατά κάποιο τρόπο σύνδεσμος που συνδέει τα δύο σαν αυχένας. Επομένως, όπως η κεφαλή ο Χριστός είναι η μόνη οδός που οδηγεί στον Πατέρα, έτσι και ο Ιερός αυτός αυχένας η Παναγία είναι μία άλλη οδός, η μοναδική που οδηγεί όλους στην κεφαλή όλων τον Χριστό. Η δύναμη των πρεσβειών της Θεομήτωρος είναι ακαταμάχητη. Κάθε αμαρτωλός οικετεύει την πολυέσπραχνη μητέρα του Χριστού και δι' αυτής βρίσκει την σωτηρία. Σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεό. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εντάχει. Με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Χριστός ας είναι εν το μέσο ημών, αδελφοί, χαίρετε. Κατήχηση και λειτουργική της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Για να μετέχουμε στη λογική λατρεία του Τριαδικού Θεού, εν ενίστομαται και μια καρδία.